Ε, ο Εύρος φλίου, οι Ακαδημίες του, είναι τώρα πλέον η δεύτερη χρονιά η οποία συνεργάζεται με το δίκτυό μας, της Ακαδημίας ε, της ΠΑΕΑΕΚ. Ε, οι συνεργάτες μας είναι αξιοπρεπείς άνθρωποι, είναι ε, ικανοί και τους ενδιαφέρει να, α, να ενισχύσουν και άλλο το κοινωνικό αποτύπωμα το οποίο ήδη προσπαθούν ε, να δημιουργήσουν εδώ και αρκετό διάστημα. Είτε με τα τουρνουά που κάνουν, είτε με την καθημερινή της δουλειά μέσα των προπονήσεων και των παιχνιδιών. Ε, Εμεί έχουμε υπό το πρόγραμμά μας 16 ακαδημίες όλη την Ελλάδα. Αποστολή μας είναι τα παιδιά να αποκτήσουν τέτοιες διαχρονικές αξίες έτσι ώστε με οτιδήποτε και ανασχοληθούν στη, στη ζωή τους ε, να γίνουν ικανοί ως επαγγελματίες. Προφανώς είναι και μια μεγάλη δεξαμενή με νεαρούς ποδοσφαιριστές το, το δίκτυο, αλλά πρώτος μας ε, σκοπός είναι να δημιουργήσουμε ανθρώπους ικανούς που να ανήκουν στην ίδια τη ζωή. Ε, ε, έχω ξαναεπισκεφθεί και μάλιστα πρόσφατα την Ακαδημία εδώ, γνωρίζω τους ανθρώπους, γνωρίζω την προσπάθειά τους ε, και είναι πραγματικά υπέροχο, ε, ίσως οι παλιότεροι να γνωρίζουν ότι κάποτε στην, στην επαρχία και εδώ συγκεκριμένα ήταν και λίγο θέμα ταμπού δεκαετία του 50 του 60 κάποιο να αθλείται ήταν λίγο ε, έμοιαζε λίγο ξένο για τους υπόλοιπους και τώρα είναι υπέροχο όταν βλέπεις το 2019 πλέον παιδιά τα οποία απασχολούνται με πολύ μεγάλη χαρά έμαθα και σε άλλα αθλήματα όπως το τάγκβοντο που συζητούσαμε προηγουμένως το ποδόσφαιρο, το τέννις το βόλεϊ είναι πολύ ωραίο το ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύτταρο Αθλητισμού. και πλέον όχι μόνο δεν είναι θέμα ταμπού αλλά τα παιδιά μπορούν και διοχετεύουν την ενέργειά τους στα γήπεδα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια γνωριμία δικιά μου και των γονιών, για όσους δεν γνωριζόμασταν και κυρίως για να μπορούν να γνωρίζουν και να ερμηνεύσουν αυτό που παρακολουθούν από τους προπονητές και τους υπευθύνους, τους διοικητικούς που αποσκοπεί όλη αυτή η δουλειά τι στόχοι υπάρχουν και ποιε είναι οι αποστολέ. Οπότε ήταν μια γνωριμία ευρύτερη με το δίκτυο. Ε, θα έλεγα ότι η συζήτηση ποδοσφαιρική ήταν ελάχιστη. Κυρίω μιλήσαμε για την ψυχική, ψυχολογική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών του και πώ πρέπει εκείνοι συμπληρωματικά με του προπονητέ να λειτουργούν για την ανάπτυξη των παιδιών του. Και τι απαιτήσει πρέπει να έχουν. Έτσι ακριβώ. Ε, σήμερα τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα και χθε και σήμερα. Ε, πραγματοποιήθηκαν ορισμένε προπονητικέ μονάδε οι οποίε είναι επιλεγμένε για την κάθε ηλικία ξεχωριστά. Και αυτό το τονίζουμε διότι παρατηρείται το φαινόμενο να πραγματοποιούνται προπονήσεις ενηλίκων σε μικρά παιδιά. Τα παιδιά κάποτε θα γίνουν ενήλικες, εμείς δυστυχώς δεν θα γίνουμε ποτέ παιδιά. Και η προσέγγιση από όλους τους προπονητές, αυτό εκπαιδεύονται εδώ οι προπονητές, είναι να προσεγγίζουμε τη σειρά τους και να εκπαιδεύουν τα παιδιά με με ασκήσεις, με προπονήσεις, οι οποίες είναι κατανοητές, είναι σαφείς και βοηθούν και στην παιδοσφαιρική ανάπτυξη του παιδιού. Είστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα με την συνεργασία σας με τον Σύλλογο Εύρω Σουφλίου? Ε, όλοι μαζί θεωρούμε ότι δεν πρέπει ποτέ να υπάρχει ταβάνι, σε καμία περίπτωση. Ε, είμαι ικανοποιημένος για τον λόγο που είπα πριν, ότι στην περιφέρεια, σε παραμεθόρια περιοχή, που από τις περιγραφές του δικού μου του πατέρα, γιατί έχουμε καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή και από τις περιγραφές και τις ε, περιγραφές των ανθρώπων στην δικιά του ηλικία, μάλιστα υπήρξε και ένας πολύ καλός αθλητής του Στίβου, ε, οι περιγραφές ήταν πως ήταν θέμα ταμπού ο αθλητισμός τότε. Υπήρχαν αποβολές, Ευτυχώ έχει ξεπεραστεί και θα έλεγα ότι η μεγάλη επιτυχία δεν είναι η ποδοσφαιρική ανάπτυξη και πώ θα είναι αυτή του παιδιού, αλλά το ότι τα παιδιά βρίσκονται στο γήπεδο και είναι χαμογελαστά. Πώ βλέπετε τη νέα γενιά τώρα, Ανταποκρίνετε στι οδηγίε και στα παραγγέλματα των υπευθύνων, των ε, Σε πρώτη φάση χαιρόμαστε που σταματάνε να είναι διαμερισματοποιημένα παιδιά και βρίσκονται στο γήπεδο. Ε, αυτό το οποίο, σε αυτό το οποίο ανταποκρίνονται και μας μεταφέρουν με το χαμόγελό τους είναι πως ε, εκτιμούν και σέβονται πάρα πολύ τους ανθρώπους, τους προπονητές τους και τους διοικητικούς ε, αλλά κυρίως έχουν δημιουργήσει ε, καλές παρέες μεταξύ τους, ανατμήμα. Αυτό είναι πιο σπουδαίο απ' όλα. Ότι δημιουργείται μια κοινότητα δηλαδή. Ε, και θα κλείσουμε. Ε, πότε θα σας ξαναδούμε πάλι εδώ στην περιοχή μας. Ελπίζω ε, περίπου το μήνα Φλεβάρι-Μάρτι. Περίπου εκεί ελπίζω και ξανά όταν διοργανώσουμε και πάλι ένα τουρνουά Μάιο-Ιούνιο. Θα ξαναλέμε τότε. Ναι με χαρά. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. για την συμμετοχή σας εδώ πέρα και για τις προσπάθειες που κάνετε ως ΑΕΚ, ως οργανισμός, να μεταδώσετε ό,τι καλύτερο υπάρχει για τα νέα τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς στο δικό σας το, το έργο.